Σε αυτό το newsletter μιλάμε για την επιστροφή Κοντοπίδη και John Μπούρση. Συγκινούμαστε με την επιστροφή των Blink-182. Σχολιάζουμε τη συμμετοχή του Light στο Fame Story. Αναλύουμε το beef του Μπίτι Foxmore με την Σανταζίνια. Μιλάμε για τον Όθωνα Ηλιάδη, ο οποίος έγινε πατέρας Γαβριήλ. Τσεκάρουμε τις τελευταίες θεωρίες συνωμοσίας. Και αποκαλύπτουμε τα sex toys που επιλέγουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Όλα αυτά στο καινούριο newsletter. Εδώ είμαστε λοιπόν για ένα ακόμη newsletter στο κανάλι μα. Πιστεύω θα είναι το προτελευταίο newsletter που γίνεται εδώ. Και εγώ έτσι νομίζω. Με βάση τον προγραμματισμό μας. Γιατί το στούντιο, το χτίσιμο μάλλον του στούντιο, συνεχίζεται με αμύωτου ρυθμού. Έχουμε βάψει, έχουμε φτιάξει κατασκευέ εκεί για τα παράθυρα, τείχου, πατώματα, ταβάνια. Ο Παύλο θυμάται τι εποχέ που είπαμε για πανελιακό εδώ πέρα. Χρυσά χρόνια. Χρυσά χρόνια. Όλο handmade. Έχει. Τώρα, αν θα πες να μας πλακώ, δεν το ξέρω, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Πήραμε επικούς καναπέδες, επικό σαλόνι μάλλον θα έλεγα, σε μια βραδιά περιπετειώδη. Λέει απλά άμα βάλεις ε, τέτοιο, άμα σου σβήνει, να βάζεις μπροστά με τη μίζα. <Κι> <Το πειράμε>. Καλά <Κι> θα πάει αυτό, Θα τα δείτε, όλα αυτά γυρίζονται σε βίντεο για να υπάρχουν ε, οι αποδείξεις όσων λέμε, αλλά και για να θυμόμαστε το πόσο στραγκλάραμε για να γίνει αυτός ο χώρος. Νομίζω αυτό είναι το σωστό όμως. Ξέρεις, θα το νιώθουμε πιο ωραία όταν μπούμε μέσα από το να είχε κάνει κάποιους άλλους εργασίες. Συμφωνώ. Α, πιστεύω έχουμε ένα 20 ημερο φουλών δουλειά και μετά για Ελία Ρίχτο τουλάχιστον θα είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εγώ όμως θέλω να το πάω κάπου αλλού τώρα. Φοράμε γαμό τα μπλουζάκια σήμερα, έτσι. Νομίζω το καλύτερο και πιο ταιριαστό ντύσιμο που έχουμε κάνει, έτσι. γιατί είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Ροκάρουν μπλουζάκια της Flame Claw, αθηναϊκό streetwear brand. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι άνθρωποι σαν εμάς. Το έχουν ξεκινήσει με μεράκι, ναι, τους, το χτίζουν, το στραγγλάρουν κι αυτοί. Και νομίζω γι' αυτό ταιριάξαμε και τόσο ωραία. Τα σχέδια είναι φοβερά. Μπορείτε να τσεκάρετε στο flameclaw.com όλα τα σχέδια και να πούμε ότι πέρα από μπλούζες παίζουν τρελά shorts, bucket hats που κουστάρω τέρμα, Τέλεια είναι. κάλτσες που το έχω πει ότι είναι το φετίχ μου. <laughs> Οπότε πέτυχαν διάνα τα παιδιά. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι κάνει ένα ωραίο packaging σε κουτί πίτσα με το σήμα τη εταιρεία πάνω. Είναι φοβερό. Με κάνει λίγο και πεινάω βέβαια. Να πούμε ότι παίζει αυτή την περίοδο μία φάση εκπτώσεων ναι. και αν μπείτε στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να έχετε έξτρα 10% έκπτωση με το κωδικό DELINES. Θα τα γράψουμε όλα στην περιγραφή του βίντεο, να τα βρείτε πιο εύκολα και θέλω να δω τι έχει από πίσω η μπλούζα σου, βασικά. Έτσι να, να δει και ο κόσμος. Σαν πανηγυρισμό. Έτσι. Νάτος. Πολύ ωραία είναι, φίλοι, αυτή. Και να πω ρε φίλε κάτι που το σκέφτηκα σήμερα, έτσι μου έρχονται τελευταία στιγμή τα ωραία. Mm -hmm. Flame, φλόγα, πανηλιακό με σήμα, τη φλόγα, τη δάδα και πά πύργο τώρα. Και πας πύργο σωστά. Οπότε τρελό έτσι. Ε, Πολύ μ' άρεσε αυτό. Ήρθε και έδεσε. Η φλόγα ωραία. στην καρδιά εδώ. <laughs> Έγιναν διάφορα πράγματα όσο λείπαμε ως newsletter. Είχαμε και το θάντο του Game Boy Melody φίλου, rapper. rapper. φίλου του Sneak, στην ομάδα του Sneak, με τα pouches, το γνωστό βίντεο. Με τα pouches, Οκ, okay, ωραία. Έφυγε okay, 2 yeah. Σεπτεμβρίου τελικά, όπως λένε, την ημέρα που έφυγε και ο Mad Clip ε, πριν δύο χρόνια. Στην αρχή είχε γίνει μια παρανόηση ότι είχε σκοτωθεί σε ένα δυστύχημα που έγινε. Σε ένα τροχέον που έγινε στην Πέτρου Ράλι. Ακριβώς. Όμως τελικά αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και πέθανε στο νοσοκομείο. Ναι, έφυγε από παθολογικά αίτια. Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. Mm -hmm. Τον αποχαιρέτησαν και φίλοι και γνωστοί, όπως ο Σνίκ που ανέφερες ναι. και μέσω Instagram. Mm -hmm. Να πούμε κουράγιο στην οικογένειά του, στον αδερφό του, δεν ξέρω αν έχει και άλλα αδέρφια, σε όλους τους οικείους του. Και ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας δηλαδή είναι πολύ κρίμα να, να μαθαίνεις ότι ένας άνθρωπος 23 ετών πούμε φεύγει από τη ζωή. ναι, έτσι. ναι, εννοείται, ναι, εννοείται. Να περάσουμε στα ευχάριστα τώρα. Στα πολύ ευχάριστα θέλω να πω εγώ, σε ένα revival που έγινε. Ναι. <laughs> Έχουμε επιστροφή του διδήμου. Κοντοπίδη, Τζον Μπούρση. Το είχαν σποϊλάρει με μια φωτογραφία πριν από κάνα μήνα, ενάμιση περίπου. Στα Μπορεί social. και λίγο παραπάνω. Και Μπορεί. να σου πω την αλήθεια, επειδή είχε περάσει τόσο καιρό, λέω εντάξει, ξέρει, απλά θα βρέθηκαν ρε παιδί μου, δεν θα προέκυψε κάποια συνεργασία. Ναι, και εγώ αυτό Ευτυχώ διαψεύστηκα. Είναι μια σειρά επεισοδίων, έχουν βγει τρία βίντεο τη στιγμή που γυρίζουμε το newsletter. Με το κλασικό στήσιμο ο κοντοπίδη mm. μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα ο Τζον Μπούρση και η φωνή του, η χαρακτηριστική που την ακούσε και καταλαβαίνει ότι είναι αυτό πίσω από την κάμερα. Αλήθεια. Κάτι τέτοιο κάνει. <laughs> <laughs> γιατί. <laughs> αυτό δεν μπορεί να πάρει κοινά τελευταία. <laughs> 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 ρε φιλέ, πόσο δένουν αυτοί οι δύο. Ναι, ρε, σει, δεν υπάρχει. Είναι αυτό. Είναι μαγική ομάδα μαζί. Και χαίρομαι που βλέπω consistency, γιατί μα είχε συνηθίσει ο Κοντοπίδη. Ερχόταν, έκανε ένα βίντεο, χανόταν για λίγο καιρό. Τώρα το βλέπω ότι το συνεχίζουν, εύχομαι πραγματικά να μην σταματήσουν, να το συνεχίσουν full on. Τα χαιρετίσματά μας στον Κοντοπίδη Εννοείτε. μας έχει βοηθήσει πολύ στο κανάλι εδώ πέρα full με support. την παρουσία του και με πράγματα που μας έχει πει off camera και με το απαγορευμένο. Ναι, έχουμε βγάλει το πρώτο απαγορευμένο, οπότε... Ναι, βγάλαμε το πολύ πρώτο απαγορευμένο. Και στιγμή έρθει και το δεύτερο, τώρα ναι, που έγινε ναι, ναι, ναι. η αρχή. Ε, εγώ ξέρω που θέλω να σταθώ, ρε συνήθω. Α πούμε, όταν είναι μια διάδα όπω η συγκεκριμένη και χωρίζουν και ξέρει, έχουν χρόνια να κάνουν ε, επεισόδιο, να βγάλουν υλικό κτλ. Η επιστροφή δεν είναι πάντα τόσο καλή. Δηλαδή έχει mm. χαθεί λίγο η χημία. Ενώ στο συγκεκριμένο ντουέτο ε, είναι ρεφιλόντο να μην έχει περάσει μια μέρα. Έχει δίκιο. Και φαίνεται και η διάθεση που υπάρχει και από τι δύο πλευρέ. Μα το ζητήσαν και σε σχόλια να κάνουμε ένα σχόλιο. Σε σχόλια να κάνουμε σχόλια, όλα καταλάβατε. Οι fans σου. Οι φανς, οι fans ζητήσανε να σχολιάσω την επιστροφή των Blink, μιας και έχουμε πιάσει τώρα τις επιστροφές, τις επιτυχημένες επιστροφές. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, όπως μας είχαν υποσχεθεί, οι Blink-182 επέστρεψαν με ένα νέο single, το One More Time. Πρόκειται για ένα έτσι παλαντοειδές κομμάτι, πολύ συγκινητικό. Γέμισε το YouTube από αντιδράσεις millennials που το ακούν πρώτη φορά και κλαίνε. Mm. Oh. Φοβερό κομμάτι. Στο βίντεο κλιπ βλέπουμε τους blink, αλλά βλέπουμε το background να αλλάζει συνεχώς και να μπαίνουν σκηνές από πασίγνωστα κλίπ του, γιατί είναι ένα τραγούδι που αναπολούν το παρελθόν και όλα όσα έχουν περάσει ω μονάδε ο καθένα ξεχωριστά. Γιατί είχαμε τον Travis Barker που είχε επιζήσει από, μία πτώση αεροπλάνου. Είχαμε τον Mark Hobbes τελευταία που επιβίωσε επίση από μία μάχη με τον καρκίνο. Παλιότερα ο Tom DeLonge είχε επίση μία μάχη με τον καρκίνο και ε, με τον εθισμό του. Γενικότερα έχουν περάσει πολλά Blink τα αναφέρουν στο τραγούδι, είναι, λέγεται One More Time. Πολλοί όταν άκουσαν τον τίτλο πίστεψαν ότι είναι μια τελευταία φορά Blink και τελ, τελείωσε το πράγμα, αλλά μέσα στους στίχους καταλαβαίνεις ότι λένε θέλω να το κάνω και άλλη φορά και άλλη φορά, δηλαδή δεν είναι One More Time και τέλος. Αλμπούμ ανακοίνωσαν το άλμπουμ 20 Οκτωβρίου, παιδιά, βγαίνει ο δίσκος, 17 κομμάτια, μεταξύ των οποίων και το One More Time και το Aging που είχαν βγάλει λίγο καιρό πριν και μαζί με το One More Time κυκλοφόρησαν χωρίς να το έχουν αναφέρει το More Than You Know, ένα δεύτερο σύγκλινγκ, κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα το οποίο είναι πιο δυναμικό, θυμίζει λίγο Angels and Airwaves για τους ψαγμένους και νέα εποχή Blink. Ε, εγώ θα τους δώσω λίγο καιρό live, οπότε θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Για... Όταν γυρίσεις, όταν γυρίσω θα κάνω και πέρα και δύο τρία βιντεάκια να τα παίξουμε στο επόμενο newsletter. Θα σκοτώθηκε τη δουλειά. <laughs> <laughs> Pop punk is not dead. Και πάμε στην ε, θα αντιχαρακτηρίσω top gossip είδηση του τελευταίου διαστήματος. Καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα ότι στη σύνθεση των κριτών του Fame Story, το οποίο επιστρέφει μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, ναι. θα είναι ο Light. Ναι. Και παρόλο που στην Επιτροπή θα είναι και τόπο ονόματα, όπω ε, ο, ο Ρέμο, η Φουρέιρα και ο Αρσενάκο που είναι CEO τη Panic Records, όλοι ασχολούνται ρε, φίλε, με το Light. Γιατί εντάξει, από όλου αυτού είναι το πιο hot, όνομα, πιστεύω, ναι. αυτή την περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον, για να το θέσω καλύτερα. Υπήρξαν φουλ αντιδράσει από τον κόσμο. Που ξέρει, τον έκραζαν, βέβαια. Δί μου, κάποιοι του είπαν ότι είχε πει ότι δεν θα κάνει ποτέ τηλεόραση. Ο Λάιτ βγήκε και εξήγησε σε κάποια ιστορία ότι εγώ δεν είχα πει ποτέ κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο. Που μου στείλανε μια παλιά συνέντευξή μου από το Mega Star, στην οποία μου λέει η κοπέλα: ε, Κάνει πολύ σπάνια συνεντεύξει. Ε, βάσει ποιών κριτηρίων επιλέγει πότε και πού θα πα να μιλήσει. Στο οποίο τη απάντησα ότι η δουλειά μου είναι να είμαι και όχι να βγαίνω σε πάνελ και παράθυρα μεσημεριανών εκπομπών να συζητάω συνεχώ. Να πούμε ότι το Fame Story επιστρέφει το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, στις okay. 9 το βράδυ, από ό,τι βλέπω εδώ, στο Star Channel. Mm -hmm. Άλλαξε κανάλι, να πούμε, ήταν στον αντένα για ναι, ρε, φίλε. όλες ήταν, τις προηγούμενες νομίζω, σεζόν. Όλες σεζόν ναι. Και για τους λάτρεις του Light ή του Fame Story, να πούμε ότι τα επεισόδια θα προβάλλονται από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή θα το έχει live. νομίζω το live, ε? ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που είναι ιστορικός παρουσιαστής του «Fame Story». Νομίζω ναι, ήταν ναι, ο πρώτος ναι. που το παρουσίασε και ένας από τους ανθρώπους που ουσιαστικά συνέδεσαν αρκετά το όνομά τους με τα reality στην Ελλάδα. «Big Brother». «Big Brother». Είναι OG των reality, λοιπόν. Είχε πει ο Μικρούτσικος ότι για εμένα το πιο ενδιαφέρον πράγμα φέτος στο «Fame Story» είναι ο «Light». Ναι, και η αλήθεια ρε. είναι ότι θα δώσει ένα «Flavor Edge» πιο «Fresh». Έχουμε έναν κορυφαίο ράπερ, μια κορυφαία pop τραγουδίστρια και έναν κορυφαίο λαϊκό τραγουδίστη στην, στην ε, τετράδα των Κρητών. Εντάξει, και ο Αρσενάκο στο, στο κομμάτι του είναι κορυφαίο επίση. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι το Fame Story, αν δεν κάνω λάθο, είναι το πρώτο reality παύλα talent show που έπαιξε στην Ελλάδα. Νομίζω είναι το πρώτο. Και να πούμε κάπου εδώ ότι το Star Channel είχε το πρώτο reality στην ιστορία που κόπηκε πριν την ολοκλήρωσή του στην Ελλάδα. Για δείξε μα. Jim Show. Εί είχε το Jim Show, <laughs> στο οποίο συμμετείχε ο Χρήστο Χολίδης, Ο τραγουδιστή. Ο οποίο ήταν καλαθοσφαιριστής, Μπασκεμπολίστα, <σχελίστα> αλλά και μοντέλο. Δηλώνει και αλεξιπτοδιστή από την Αθήνα. Ονομάζομαι Χολίδης Χρήστο. Είμαι 23 χρονών. Ασχολούμαι με θαλάσσια σπορ, με μπάσκετ και καταδύσεις. Πώς μου ήρθε να καταδύσεις, δεν θα ποτέ. Πώ με βλέπετε. Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο Light και Fame Story, θέλω να μου πει τι θυμάσαι σαν highlight από τα παλιότερα Fame Story. Νομίζω ότι το νούμερο ένα ρεφίλ είναι πολύ εύκολο. Νούμερο ένα σκηνικό σε Fame Story. Ναι. Λαχάρα, τελευταία. <laughs> wow

κάτι. Κάτι λαμπατέρ στο κεφάλι. Ά, είχε φορέσει να κατασκευή στο κεφάλι και τσακωνόταν με, με την πια... Μπόκοτα. Α, ah, με τη Μπόκοτα. Που είχε πει ότι μένα με έχουν γράψει τα νέα του ψαροντούφεκου. Μπράβο, ναι. Δάφνη Μπόκοτα να πούμε για του πιο νέου ότι ήταν για πάρα 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 πολλά χρόνια η γυναίκα που μετέδεται την Eurovision και έφυγε από την Eurovision και την Όταν επόμενη χρόνια την πήραμε. Ρε, ναι, ρε, πόσο κρίμα για αυτή η γυναίκα που είχε δώσει ψυχή εκεί μέσα, α πούμε. Και δεν θυμάμαι, θα το τσεκάρουμε στο βαρ, νομίζω ότι ήταν εσ... Τατιάνα Στεφανίδου παρουσιάστρια στην ναι. Αυτή fame Story. Ναι, Ωραία. Εντάξει. Έχουμε πάλι beef στο χώρο τη rap, αλλά σε πιο old school ρυθμού. Είχαμε τον BD Foxmoor που τα έβαλε τώρα με τη Σανταζίνια και το Σπύρο Γραμμένο σε δεύτερη φάση. Και νομίζω ότι έχει μπροστά σου όσα είπε, αν δεν κάνω λάθο. την ακριβή δηλώσή του. Πάμε στον Παύλο του Μπέκι να μα μεταφέρει την είδηση. <laughs> Αντώνη, να πούμε ότι η Σανταζίνια, πρώην σύντροφο και στη ζωή και στο τραγούδι με τον Μπίντικ Φόξμουρ, υπό την στέγη των Active Member, συμμετείχε σε μια συναυλία που έδωσε ο Σπύρος Γραμμένο στην Τεχνόπολη, όπου μεταξύ άλλων είπαν και ένα κομμάτι, παλιότερο κομμάτι των active member, το σκιάχτρο. Μεγάλη σάτροπος, κάτω, σου, γύρω από τα το και αυτό ήταν αφορμή για να εκραγεί ο BD Φόξμουρ και να κάνει ένα post στα social media, το οποίο λέει, το είδαμε κι αυτό, σαλτιμπάγκι με τυράντες να λένε το σκιάχτρο και άλλα με μουσικές και στίχους δικούς μου στο Τεχνόπολης. Σήμερα ντρέπαμε πολύ για όσα μοιράστηκα χρόνια τώρα με όλου. Μακάρι να προκάμω να πάρω εκδίκηση. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά με τον Πιττή μου τα τελευταία 2-3 χρόνια, νομίζω. Και βλέπει ότι αρχίζουν και οι fans λίγο να μην του αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή να τσινάνε λίγο στις εκρήξεις του. Τέλο πάντων, η Σανταζίνια απάντησε με έμεσο τρόπο την επόμενη μέρα ανέβασε και αυτή μια φωτογραφία με το Σπύρο γραμμένο και έγραψε από κάτω «Δεν είναι εύκολο να κλείσει και να γελάς ταυτόχρονα με την ίδια ζεστασιά στην καρδιά και ο Σπύρος τα καταφέρνει». Anyway, εντάξει, δύο μέρες κράτησε όλο αυτό mm -hmm. αλλά μας δείχνει ρε παιδί μου ότι κάτι γίνεται τέλος πάντων εκεί με Fox ναι. Foxmore υπάρχει... υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα. <Τι> Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο ήθελα να το αναφέρω και στο προηγούμενο newsletter, αλλά το ξέχασα. Okay. Και δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει και το, Ηλικό. το υλικό, ρε παιδί μου, που, θα... που υπήρχε τότε και θα παίζαμε. Okay. Να μην είμαι Αναφέρομε αναφέρομαι στον Ότο Ηλιάδη, Όθωνα Ηλιάδη, έτσι τον ξέραμε, ο οποίος ε... είναι πολλά χρόνια με στα πράγματα, δηλαδή, ξέρεις, έψαχνα να λίγο την πορεία του... Και βρήκα ρε παιδί μου ότι ακόμα και ο Σπιτσιρικά είχε ένα κανάλι στο YouTube που λεγόταν Μπουγατσομάχερο. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, πράγμα που σήμερα πρέπει να ανεβάσω βίντεο για να σα ψυχαγωγήσω θεωρητικά. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γίνεται κι αυτό. Α, το ξέρω αυτό το κανάλι. Αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι. Τι λε τώρα, ρε. Ναι, 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 ναι. Που ο Σπιτσιρικά ξέρει, ανέβαζε τα δικά του ρε παιδί μου, okay. όπω όλη σε εκείνη την πρώιμη φάση του YouTube. Μετά. Ε, χώθηκε στον κόσμο τη ραπ. Νομίζω είχε το nickname Zero Day. Okay. Αλλά νομίζω περισσότερος περισσότερο κόσμο και εγώ τον μάθαμε από τη συνεργασία του με του Above the Hood, για του οποίου έχει γυρίσει κάποια κλιπ, όπω το Εδώ είναι Ελλάδα. Ah, okay. Το Season Finale, το ένα βράδυ στη Σαλόνικα του Χοκ. Ε, και εγώ έτσι τον είχα γνωρίσει τότε, γιατί χρειαζόμουν τέλο πάντων μία άδεια για ένα βίντεο clip των Above the Hood. Και στα επόμενα χρόνια έκανε μια στροφή ασχολήθηκε με το NLP, με τον υπνοτισμό. Και τότε άνοιξε ένα κανάλι στο YouTube, που με αφορμή αυτό του είχα κάνει μια συνέντευξη. Mm -hmm. Και μετά εξαφανίστηκε. Και όλοι ψαχνάνε να βρουν που είναι ο το Ιλιάδης. Και υπήρχε η φημολογία πολύ έντονα, ρε παιδί μου, ότι έχει γίνει μοναχός και είναι στο Άγιο Όρος. Το οποίο δεν είναι ψέμα, εκτός από το ότι είναι στο Άγιο Όρος, που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι εκεί. Okay. Είναι σε ένα άλλο μοναστήρι όμως και Βγήκε ένα βίντεο πριν περίπου ένα μήνα, όπου παρουσιάζεται πλέον ως πατέρας Γαβριήλ και εξηγεί ρε παιδί μου τι τον έκανε να στραφεί στο Θεό, γιατί άφησε πίσω την παλιά του τη ζωή κτλ, κτλ. Το βίντεο αυτό δεν υπάρχει πια στο YouTube. Α, ωστόσο, είναι πρώτον ένα ωραίο case study και, εισθάντη, και ναι, δεύτερον, ε, θα ήθελα να προσπαθήσω να τον βρω και να κάνουμε μια κουβέντα. Η στροφή αυτή που έκανε πραγματικά έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα ξέρεις, να ξέρει από κοντά να μου πει κάποια πράγματα. Τον έκανε ρε παιδί μου να σταθεί προ τα εκεί. Ωραίο και η στάντη, όντω. Εντάξει, <σταλίξε> Παύλο, λείπαμε λίγο καιρό και έχουν γίνει πράγματα στην <σταλίξε> πορεία. <σταλίξε> 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 Και, και δεν μπορούμε να μην τα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Έχει δει τη φάση με του εξωγήνου και. Το Μεξικό. Ναι. Εντάξει, αυτό έπαιξε παντού. Πόσο φάνηκαν. Το κογκρέσο είναι. του Μεξικού. Στο όλες, κογκρέσο δηλαδή... του Μεξικού. Πώς σου φάνηκαν, Για πε μου λίγο. Μου φάνηκαν πολύ μικροί. Ναι. Και πολύ πέτρινοι. Οι κατασκευέ στο στούντιό μα είναι πιο καλέ. Του μάτσα πολύθο. Ναι, είναι ένα δημοσιογράφο Μεξικανό. Λέγεται Χάιμε Μαουσάν. Ναι, γνωστό. Αυτός, ναι, ο γνωστό αυτό ufologist μεξικανό πήγε στο Κογκρέσο. Δύο απολυθώματα εξωγήνων, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν βρεθεί σε μια σπηλιά κάπου στη Λατινική Αμερική. Και όχι μόνο αυτό, του κάνανε και ναι, ναι, ναι. Death, και τα ναι, DNA κτλ. Βγήκαν φαίνεται... ότι είναι από τον στο <laughs> 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 DNA. Και φαίνεται ότι κατά 30% είναι από τον Ναι, ναι. Αυτό ο άνθρωπο να πούμε ότι έχει και στο παρελθόν πιαστεί να δίνει full fake news και fake ναι. πληροφορίε. Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Και το γεγονό ότι α πούμε γίνεται όλο αυτό μέσω του Κογκρέσου του Μεξικού που είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίπαλο δέο των ΗΠΑ και NASA κτλ. Και δηλαδή. Μ, λίγο κατευθυνόμενο φαίνεται ότι είναι. Ναι, και να πω εγώ δύο πράγματα εδώ πέρα. Έχει ε, τοποθετηθεί πάνω στο θέμα και ο Τζο Ρόγκαν, με τον οποίο συμφωνώ Λέει σε αυτό, ο ο ειδικό Τζο Ρόγκαν λέει ότι πριν από 10.000 χρόνια, όχι χιλιά, υπάρχουν ενδείξει ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ πιο κοντοί από του μικρού ανθρώπου που λέμε σήμερα, α πούμε. Ναι. Δηλαδή ότι ήταν στο ύψο περίπου και στο μέγεθο αυτών των συγκεκριμένων απολυθωμάτων. Οπότε ο Τζο Ρόγκαν λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν μα λέει κάτι αυτό σαν εικόνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ε, Περιμένουμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Διαβάζω ότι θα τα ελέγξει και η NASA τα συγκεκριμένα απολυθώματα σιγά σιγά. Αλλά πρόλαβε την επόμενη ακριβώς μέρα η NASA να βγάλει να πει βγαίνουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση μεγάλη για τα UFO. Έχουμε πορωθεί όλοι. <laughs> Βγαίνουν πέντε λεπτά και μας λένε έχουμε δει UAPs. <laughs> και δεν ξέρουμε λέει. Α, ε, δεν είναι εξωγήινα αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Ε, αυτό το ξέραμε ήδη. Τι μα το λέτε. Δηλαδή πρέπει να κάνει τέτοια ανακοίνωση, ρε φίλε. Το ξέρουμε. Λοιπόν, φίλε, βρέθηκα στο τόσο κοντά να πιστέψω ότι είδα UFO. Πού? Στο είπα. Πού είδα τους του δορυφόρου του Έλλον Μάσκ. Άιδες το. Φίλε, τα φίλε, τα, τα, έπαθα όλα, ε. Πού? Όταν Ακρόπολης. είχα πάει άλλη Ακρόπολη. <laughs> Έχω μαράξει εκεί έξω από τη σκηνούλα και είμαι στη φάση, ξέρει, ρε φίλε, που είναι. Έχω όλο τον ουρανό πάνω και απλά χαζεύω τα άστρα σαν ρομαντική ψυχή. Καταλάβαμε όλοι. Μαλάκα και σε κάποια φάση βλέπω τώρα σαν ένα φωτεινό τρενάκι στον ουρανό να περνάει. <laughs> το βλέπω, κάνω έτσι, κοιτάω μια κάτω, το ξανακοιτάω, λέω Μαλάκα δεν είναι δυνατόν. <laughs> και κάνω στο γέρο του φίλου μου, λέω Μαλάκα το βλέπει αυτό. <laughs> και την ώρα που το λέω αυτό σβήνει, ρε. Oh. Του λέω Είδα το και το. Και μου λέει Α, ρε Μαλάκα μου λέει η, δορυφόρη του Elon Musk είναι. Μου λέει Στον πύργο του βλέπουμε συνέχεια. <laughs> <laughs> πάμε τώρα στα προβλήματα που απασχολούν όντω τον κόσμο. Μιλάμε για την ελληνική κοινωνία και θα σα παραθέσω μία έρευνα η οποία αποκαλύπτει τι ερωτικά βοηθήματα αγοράζουν οι Έλληνε και οι Ελληνίδε. Και ένα μικρό spoiler για να σα κρατήσω το ενδιαφέρον. Στην Πάτρα, δεύτερη επιλογή σε sex toys είναι τα στραπών. Ω! Oh. Λοιπόν, να πούμε ότι η έρευνα έγινε από το Shopflix. Δεν είναι χορηγικό το συγκεκριμένο part. Απλά πάντα δίνουμε τα credit στις πηγές μας. <laughs> ε, έχει να κάνει με τη χρονιά που διανύουμε, το 2023, και πάμε λίγο περιληπτικά να δούμε τις βασικές κατηγορίες ερωτικών βοηθημάτων. Ή αλλιώς, sex toys. Mm -hmm. Νούμερο ένα, νομίζω είναι εύκολο να βρούμε τι είναι αν σκεφτούμε έτσι ένα-δύο λεπτάκια. Είναι λογικό στην πρώτη θέση να βρίσκονται ιδονιτές πάντως είδους. Mm -hmm. Και παντός καιρού. Και παντός υλικού. <laughs> είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,5%. Με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση η οποία πηγαίνει στα φετιχιστικά toys. Το οποίο είναι μια γενική κατηγορία. Φετιχιστικά είναι λίγο ξέρεις, και BDSM και λίγο latex και κάνα μαστιγιάκι. <laughs> και να πούμε ότι στην ε, πεντάδα συμπληρώνουν. Στη θέση νούμερο 3 είναι τα Sex Dolls. Στη θέση νούμερο 4 τα Anal Toys. <laughs> και στη θέση νούμερο 5 τα Dildos. Τα οποία ψάξτε να βρείτε ποιε διαφορέ έχουν από του δονητέ. Μην καθόμαστε να τα λέμε εδώ γιατί πολλοί θα πούνε είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πάμε να δούμε τώρα τι διαφορέ ανδρών και γυναικών σε σχέση με την ηλικία τους όμως, δηλαδή πόσο περισσότερο αγοράζουν οι 18-24 άνδρες σε mm -hmm. σχέση με τις 18-24 γυναίκες ας πούμε. Γιατί βλέπω ότι στα ποσοστά ανδρών γυναικών είναι σχεδόν 50-50. Από 18 ετών μέχρι 54, οι γυναίκες αγοράζουν πιο συχνά σε από τους άνδρες. Σε ποσοστό εκεί, δηλαδή έχουν την πρωτιά και με 55, max 60%. Ωστόσο, γίνεται μια τρελή ανατροπή στην ηλικία 55 με 64 όπου οι άνδρες αγοράζουν sex toys σε ποσοστό 75%. Φς, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Έλα ντε ρε φίλε. θα μάθουμε σε θα... λίγα χρόνια. <laughs> και για να το κλείσω, να είμαι μακρηγορό, πάμε λίγο σε τρει μεγάλε πόλει τη Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη Πάτρα, να δούμε τι προτιμούν. Λοιπόν, στην Αθήνα, πρώτοι δονητές με περίπου 36% mm -hmm. ακολουθούν σεξ dolls και φετιχιστικά. Η Θεσσαλονίκη στο ίδιο μοτίβο, με τα ίδια ποσοστά πάνω-κάτω. Και πάμε στην αποκάλυψη που σα έκανα στην αρχή, στην Πάτρα, όπου και εκεί φυσικά οι δονητέ δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη θέση νούμερο 1. Ωστόσο, στη θέση νούμερο 2, μπαίνουν δυναμικά τα στράπων. Μωρέ, το έθεσες. <laughs> <laughs> με ποσοστό 21,4%. Και μεγάλο ποσοστό. Και μεγάλο ποσοστό και μεγάλη διαφορά από το 3, το 4, το 5 okay. Εντάξει, είναι πιο μέρα στην Πάτρα. Α, πολύ δυνατή αμάθιμα. έρευνα. Περιμένουμε και τι επόμενε γιατί, ρε φίλε, όντω ενημερώνεσαι. έτσι. Εξαιρετικά τι παίζει εκεί έξω. Να πούμε και καλή αρχή στον Κώστα Μαλιάτσι που αυτήν την εβδομάδα έκανε τα εγγένεια για το Los Angeles 2. Μπορεί να είναι και τη μέρα που βλέπετε το βίντεο τα εγγένεια. Ναι, γιατί είναι Τετάρτη. Ναι, ναι. Είναι μπαρ με πολύ ωραία κοκτέιλ από ό,τι βλέπω στα stories που ανεβάζει. Και από ό,τι μου έχει πει και ο Κώστα, ελπίζω να συνεχίζει να ισχύει αυτό, θα κάνει λογικά και κάποια πιο μικρά comedy shows εκεί. Δηλαδή ε, με ναι, φίλε, λιγότερο θα κόσμο. Θα ε, Εμεί θα πάμε. Κοίτα, αν φτιάχνει το κοκτέιλ όπω φτιάχνει στο Los Angeles Comedy Club, θα είναι top. Ναι, ρε φίλε. <laughs> ναι, ναι, ναι. Καλή και... αρχή, φίλε, στο καινούριο σου εγχείρημα. Εννοείται στηρίζουμε και να το τσεκάρετε κι εσείς είναι πολύ δυνατός χώρος. <laughs> Ακόμα ένα newsletter έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το link στην περιγραφή για να μπείτε στο site της Flame Claw. Εδώ να τσεκάρετε αυτά τα γαμάτα t-shirts και κάλτσες και bucket hats και πολλά ακόμη. Και να πούμε ότι με τον κωδικό Delines έχετε 10% έκπτωση στις τιμές που παίζουν στο site, ακόμα και αν είναι τιμές υπό έκπτωση. Και επίσης, όπως πάντα, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe το καμπανάκι φυσικά και να το χτυπάτε να έρχονται οι και να μας ακολουθήσετε σε Instagram, Facebook και TikTok το οποίο το τρέχω και είναι επίσης καυτό. Εφύ έχουμε να ανεβάσουμε ένα μήνα TikTok. Τα λέμε σύντομα.